Και ανάμεσα στις φλόγες στο μάτι. Πέσα κάτω, κάηκα. Έπεσε στο νερό. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να φύγω προς τη θάλασσα. Κατέληξε με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Ήταν τα πόδια μου, τα χέρια μου καμένα, ήμουν αρκετά καμένος. Μετά από 78 ημέρες συνετατική, ο Δημήτρης Φιλιππής βγήκε νικητής στην πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του. Όταν ξύπνησε από το κόμμα, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να μάθει που είναι η σύντροφος, ο 5χρονος γιος και οι συγγενείς τους. Τότε ήσυχασα. Τότε ήσυχασα. Γιατί δεν ήξερα κανένα τι, ούτε το παιδί, ούτε η Μίτση, ούτε δική της, κανένας. Κανένας. Δεν ήξερα. Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου βρισκόταν μαζί με συγγενείς στην κατασκήνωση ορειβατών φυσιολατρών στο μάτι. Είδε τις φλόγες να έρχονται. Έτρεξε να ζητήσει βοήθεια για τους ανθρώπους του. Εγκλωβίστηκε με τη μηχανή του και αναγκάστηκε να τρέξει για να σωθεί. Εκεί μπήκα σε ένα στενό που το ήξερα ότι καταλήγει στη θάλασσα, αλλά κάτω είχε κουκουνάρια και τέτοια καμένα και γλίστρησα. Εγώ έπεσα κάτω, μετά βούτυξα στη θάλασσα. Μετά ήρθανε κάποια στιγμή, μας πήραν οι βάρκες. Μετά λεπτομέρειες δεν θυμάμαι γιατί πρέπει να λιποθύμησα. Την ίδια στιγμή η σύντροφος με το γιο τους ήταν σε άλλο σημείο και σκεφτόταν ένα και μόνο πράγμα. Να σώσω το παιδί μου. Και γι' αυτό και το έστειλα συνόδευτο με τις πρώτες βάρκες που ήρθανε, προκειμένου να σωθεί εκείνος από εκεί που κεγόμασταν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Σε κάποιο άλλο σημείο της θάλασσας, ο Δημήτρης πάλευε και αυτός να σωθεί. Έφτασα σε σημείο που με το ζόρι κράταγα το κεφάλι μου έξω από το νερό και έλεγα ότι αν δεν έρθουν να μας πάνε θα πνιγώ. Γλίτωσα από το κάψιμο, θα πνιγόμουν. Ήταν από τρομερή κούραση, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έβλεπα που βάζανε πανιά στα πρόσωπά τους να καλυφθούν από το καπνό και εγώ μόλις έβαζα το πανί ήταν τόσο αδύνατη η αναπνοή μου που δεν μπορούσα να ανασάνω. Σήμερα, μετά από μήνες, στο κρεβάτι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός συγκινείται ακόμη όταν μιλά για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που του έσωσαν τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι μου σώσαν τη ζωή. Ήμουνα πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Όλο το προσωπικό του Ευαγγελισμού, σαν να ήμουν παιδί τους μου έχουν φερθεί, όλοι. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή η σύντροφός του. Πάντα έμπαινα μέσα, του μίλαγα, παρόλο που ήταν σε καταστολή, του μίλαγα και πάντα είχα το χαμόγελο στα χείλη και την ελπίδα ότι θα βγει από εδώ. Και έτσι έγινε. Παρόλη την απόσταση του χρόνου, η οικογένεια ακόμη και σήμερα παλεύει με τις μνήμες αλλά και τις ευθύνες για όσα δεν συνέβησαν σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά. Τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, παλεύετε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Παλεύω κάθε μέρα και δεν πάω να κάνει 100 άνθρωποι, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε όλοι απών, όλοι.